500 αστυνομικούς. Ενισχύεται η αστυνόμευση στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα δίδεται επιπλέον έμφαση στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας στους δημάρχους της Θεσσαλονίκης το νέο σχέδιο αστυνόμευσης για όλη την περιφερειακή ενότητα. Ευρεία σύσκεψη για θέματα ασφάλειας και αστυνόμευσης στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τη συμμετοχή των Δημάρχων του Νομού, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και ανώτατων αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Πρέπει να αλλάξουν πολλά στην αστυνόμευση της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ήδη φέρει 500 περίπου νέους αστυνομικούς. Προσθέσαμε σε όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα, τα ζητήματα της κυκλοφορίας με αφορμή το flyover και τα προβλήματα και τις συνέπειες που έχει. Ο Υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου γραφείου αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ κάλεσε τους δημάρχους να του υποδείξουν σημεία στους δήμους τους που μπορούν να γίνουν νέα αστυνομικά τμήματα. Οι 14 δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης ζήτησαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους, τη δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης περιπολιών και την ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας. Τόσο το κτίριο της Πλατείας Δημοκρατίας, η Διεύθυνση Ασφαλείας, όσο και στην Αριστοτέλους, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να μετεστεγαστούν. Το αστυνομικό τμήμα Πανοράματος έχει περιπολικό και δεν το βγάζουν σε περιπολίες, γιατί δεν έχει ανθρώπους να το βγάλουν σε περιπολίες. Είναι κωμικοτραγικό. Δυστυχώς, ο Δήμος Δέλτα, το λέω με τα λύπη, είναι συνυφασμένος με την ανομία και την εγκληματικότητα. Και αυτό το λέω για το λόγο ότι έχουμε ένα μεγάλο τμήμα των Ρωμά στον οικισμό Αγία Σοφία, που ενώ ο πληθυσμός που είχε οριστεί για να είναι στην περιοχή ήταν γύρω στους 1.200, σήμερα δυστυχώς, και πάλι το λέω με τα λύπη, είναι γύρω στους 3.500 με 4.000. Αναφέρθηκα στο επικίνδυνο φαινόμενο της κλοπής των αλεξικέραυνων που έχουμε στα σχολεία, που είναι από χαλκό, όπου ομάδες συγκεκριμένες πηγαίνουν και ξυλώνουν την αλεξικεραυνική προστασία στα σχολεία. Στόχος του Υπουργείου είναι να υπάρχει ειδική ομάδα σε κάθε αστυνομικό τμήμα που να εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων.